Σοκολάτα. Μόνο η σκέψη της μπορεί να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλό σου, να σε κάνει ευτυχισμένο. Πολλά φάρμακα μπορούν να κάνουν το ίδιο, όμως με τη σοκολάτα γίνεται με ένα πανίσχυρο φυσικό τρόπο. Η σοκολάτα περιλαμβάνει ένα στοιχείο που μας δίνει χαρά, την ανανδαμίδη, ευδαιμονία στα σανσκριτικά. Ο εγκέφαλός μας εκρίνει αυτή την ουσία και τη χρησιμοποιεί κατά της κατάθλιψης. Αλλά όταν παράγεται από τον εγκέφαλό μας, διασπάται γρήγορα και τα αποτελέσματά της δεν διαρκούν πολύ. Άλλος ένας λόγος που αγαπάμε τη σοκολάτα είναι γιατί περιέχει ένα πεπτίδιο που ρυθμίζει την όρεξη. Το ανάλογο μέρος του εγκεφάλου ενεργοποιείται όταν κάποιος κάνει χρήση κοκαίνης. Και αυτό δικαιολογεί εν μέρη το γιατί, τρώγοντας λίγη σοκολάτα, μας κάνει να θέλουμε κι άλλη. Καφέινη και θεοβρωμίνη είναι δύο διαγερτικά που περιέχει η σοκολάτα, αλλά σε μικρή ποσότητα. Οπότε μην τρώτε σοκολάτα πρώτου ύπνου. Θα σας κρατήσει σε υπερδιέγερση σαν να έχετε πιει σχεδόν μία κούπα καφέ. Φενιλεθυλαμίνη, άλλο ένα φυσικό διαγερτικό του εγκεφάλου στη σοκολάτα, γνωστό ως το ναρκωτικό της αγάπης. Είναι ένας από τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν είμαστε ερωτευμένοι. Για μία έκρηξη απόλαυσης προτιμήστε μαύρη σοκολάτα. Ναι, πρέπει να προσέχουμε τις θερμίδες. Όχι, εξακολουθώ να μην τη σκέφτομαι.